Κατάκριση. Δεν αφορά σας, κύριε Πετράκου, μόνο. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της κυβέρνησης, δεν έχετε την εμπιστοσύνη του λαού. Και θα σας πω για μερικά πράγματα από το χώρο της ενέργειας, γιατί δεν έχετε την εμπιστοσύνη του λαού. Γιατί πρωτοκλασάτα, πρώτον, γιατί πρωτοκλασάτα στελέχη σας, αντί να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου, υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των απαταιώνων της Energa και της Ελλάς Power, που καταχράστηκαν πάνω από 250 εκατομμύρια. Γιατί επιδεινώσατε ένα πανάκριβο ανορθολογικό σύστημα ηλεκτροδότησης που έχετε δημιουργήσει οι προηγούμενες δικές σας κυβερνήσεις και το οποίο έχει αποτέλεσμα την τελευταία δωδεκαετία η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι 103% για τα νοικοκυριά και 76% για τις επιχειρήσεις. Γιατί το 2013 κόπηκε το ρεύμα, παρά τα όσα λέει ο κύριος Μανιάτης, σε 312.343 νοικοκυριά. Απάντηση σε ερώτησή μας του ΔΔΕ την καταθέτω. Μόνο την εβδομάδα των ευρωεκλογών δεν κόπηκε ρεύμα. Επόμενο, γιατί απλήρωτοι λογαριασμοί έφτασαν το 1,8 δις και χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν και στις ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Γιατί ιδιωτικοποιείται το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΔΜΙΕ, διασπάται και διαλύεται τη ΔΕΗ, δημιουργώντας τη μικρή ΔΕΗ για να ικανοποιήσετε τους επιχειρηματίες στον χώρο της ενέργειας, οι οποίοι σας έδωσαν συγχαρητήρια στο συνέδριο ο εκπρόσωπος της Προτέργεια, αφού θέλετε και ονόματα. Γιατί με το νέο σύστημα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προωθείτε και τα νέα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως οδηγείτε σε ταχύτατη χρεοκοπία και διάλυση τη ΔΕΗ, σε αύξηση των προκλητικών επιδοτήσεων στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο, σε περαιτέρω αύξηση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας τους ομίλους των νέων μεταπρατών ενέργειας και καταστρέφοντας ταυτόχρονα και την εναπομείνασα ελληνική βιομηχανία. Γιατί ξεπουλάτε τα δίκτυα φυσικού αερίου και πετάτε, δηλαδή το ΔΕΣΦΑ, και πετάτε στο δρόμο τους 320 εργαζόμενους συμβασιούχους επιστήμονες που δουλεύουν. Γιατί θέλετε να ξεπουλήσετε και τη ΔΕΠΑ. Γιατί οδηγείτε σε απόγνωση χιλιάδες μικροπαραγωγούς φωτοβολταϊκών, στους οποίους αφού υποσχεθήκατε τη γη της επαγγελίας, συνέχεια τους κουρέψατε άγρια. Τους μεγάλους τους προστατεύσατε. Γιατί ενισχύετε πλουσιοπάροχα τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο 1,2 στην τριετία οι επιδοτήσεις αυτούς, αλλά και τους ενεργειακούς ομίλους τους μεγάλους. Τελευταίο νομοσχέδιο, 100 εκατομμύρια επιδότηση για τη δημιουργία 6 θέσεων εργασίας αμέσως μετά το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Γιατί αντικαταστήσατε το δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό με μια ενεξέλεκτη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία λειτουργεί ως λόμπι των ιδιωτικών συμφερόντων. Γιατί 3 χρόνια τώρα ξεπαγιάζει ο λαός αδυνατώντας να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης, αφού το αυξήσατε 1.471%. Γιατί δεν καταπολεμείτε το λαθρεμπόριο. Γιατί μετά το σκανδαλώδες ξεπούλημα των ΕΛΠΕ εκχωρήσατε και το εναπομείναν ποσοστό του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί ψηφίσατε τα αποθέματα ασφαλείας των πετρελοειδών να είναι στο εξωτερικό, επομένως να μην ελέγχονται. Γιατί ο ΤΑΠ δεν δίνει ουσιαστικά ωφέλη στη χώρα και στις περιοχές διέλευσης. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε το ακριβότερο φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη, με συνέπεια να στενάζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και να κλείνει η χαλιβουργία μία πίσω την άλλη. Γιατί συνεχίζετε να έχετε στην κατάψυξη και το South Stream και τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Γιατί εκχωρείτε με απαράδεκτες συμβάσεις μίσθωσης όλα τα θαλάσσια και χερσαία οικόπεδα για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων, προωθώντας ένα μοντέλο αξιοποίησης που θα εγγυάται μόνο τα κέρδη των πολυεθνικών και όχι του λαού. Σας κάναμε ολόκληρη, κύριε Μανιάτη, ανάλυση ότι αντί για συμβάσεις μίσθωσης πρέπει να έχουμε συμβάσεις διανομής παραγωγής, όπως πήγε η Νορβηγία, όπως έχουν όλες οι προηγμένες χώρες του κόσμου, όπως τα είπαμε και στο συνέδριο, κύριε Μανιάτη, που είμαστε μαζί. Εσείς όμως κάνατε ότι δεν καταλάβατε και λέτε ότι δεν θέλουμε χρήματα για το ασφαλιστικό σύστημα. Μα το ασφαλιστικό σύστημα εσείς το καταστρέψατε. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, το καταστρέψε. Και ζητάτε και τα ρεστά. Είσαστε λοιπόν θλιβεροί, πάνω απ' όλα αντιγραφείς και επιθύμιοι εντολοδόχοι των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μετατρέψαν την ενέργεια από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα. Ο λαός δεν σας εμπιστεύεται. Εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ.
για να αναλάβει το τιτάνιο έργο να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές, να ακυρώσει τις ιδιωτικοποιήσεις, να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να καταστήσει την ενέργεια κοινωνικό αγαθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση και δεσμεύεται, κύριε της κυβέρνησης, να αντιμετωπίσει την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκαλέσει με συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτον, διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου. Δεύτερον, δωρεάν 3.600 κιλοβατρίες το χρόνο σε 300.000 νοικοκυριά με κόστος κατά τον ΣΥΡΙΖΑ 59,4 εκατομμύρια και κατά το Υπουργείο Οικονομικών την πάτησε ο κ. Μανιάτης 59 εκατομμύρια. Από τον αντιπολιτευτικό του ίστρο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θυμήθηκε την ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προσπαθούσε να απαντήσει στα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις του Αλέξη του Τσίπρα, και λέει 59 λιγότερα από εμάς. Το βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, πρώτο, ψεύδος από τον κύριο Μανιάτη. Τρίτον, επαναφορά του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανση στα 21 ευρώ το χιλιόμετρο, από τα 330 που το πήγατε, ώστε να μειωθεί η τιμή του σε κάτω από 90 λεπτά το λίτρο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατά 30%, όταν την έχετε αυξήσει κατά 1.471%, είναι ανεπαρκέστατη και αποτελεί εμπεγμό. Διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης σε όλα τα θερματικά μέσα. Μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής στους αγρότες με φτηνό αγροτικό πετρέλαιο, μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο για όλη την καλλιεργητική περίοδο. Χαιρόμεθα που ο κύριος Μανιάτης κατάλαβε μετά τα όσα έκανε στους αγρότες ότι πρέπει επιτέλους να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος στους αγρότες. Μόνο που η συγκεκριμένη τροπολογία πάλι είπε ανακρίβεια. Η συγκεκριμένη τροπολογία, το συγκεκριμένο για τους ΓΟΕΒ ήταν μια υποπαράγραφος μέσα σε 6 συγκεκριμένα άθρα, τα οποία μιλούσαν και για οτιδήποτε για παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια κλπ. Και ήταν μια τέτοια τροπολογία. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε επίσης τον κύριο Μανιάτη ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 9-12 αύξησε το ενεργειακό κόστος για τους αγρότες στα 3-7 χρόνια 64%. Μην πουλάει λοιπόν φύκε για μεταξωτές κορδέλες, νομίζοντας, όπως επίσης είναι ψεύδος και αυτό που είπε, ότι καταψηφίσαμε δήθεν για τις κοινωνικές δομές. Ας προσέχει και ας διαβάζει καλύτερα όταν έρχεται στο Κοινοβούλιο, γιατί είναι υπουργός και δεν είναι δυνατόν να λέει ανακρίβειες. Εμείς λοιπόν, γιατί την έννοια του ενεργειακού συμψηφισμού και την προώθηση των ΑΠΕ και την έννοια του ενεργειακού συμψηφισμού για όλες τις ανανεώσιμες πηγές, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, τις έχουμε στο πρόγραμμά μας. Εμείς, αλλά η κυβέρνηση δεν την προωθεί την αυτοπαραγωγή έτσι όπως πρέπει και με τον τρόπο που την προωθούσε και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα φόρτωνε τους ΓΟΕΒ πολύ μεγάλα χρήματα. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι και στα άμεσα μέτρα, αλλά πάνω απ' όλα να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά και το λαθρεμπόριο, όπως ανέλησε ο πρόεδρος μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω το χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχεται τον εγκληματικό ξεπούλημα των στρατηγικής σημασίας δημόσιων επιχειρήσεων. Τετελεσμένα δεν αναγνωρίζουμε και θα ακυρωθούν οι ιδιωτικοποίησεις και θα επανέλθουν δημόσιες επιχειρήσεις υπό δημόσιο ιδιοκτησία και έλεγχο. Επίσης, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση και δεσμεύεται να μειώσει το κόστος και την τιμή της ενέργειας. Κλειδιά γι' αυτό η επαναφορά της ΔΕΗΟΣ 9 καθετοποιημένης δημόσιας επιχείρησης του ελληνικού λαού, εξχρονισμός της, η κατάργηση των προκλητικών επιδοτήσεων στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο, η επαναδιαπραγμάτευση της τιμής του φυσικού αερίου με την Gazprom, η μείωση του ενεργειακού κόστους και στις επιχειρήσεις, αλλά με όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης και περιβαλλοντικούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, είμαστε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει το σχέδιο και την πολιτική βούληση να δώσει φτηνή ενέργεια στο λαό. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και πρέπει να φύγετε, να προκηρύξετε άμεσα εκλογές. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Κύριοι συνάδελφοι, από ό,τι ξέρετε, η πρόβλεψη είναι η συνεδρίαση να κλείσει στις 12 η ώρα. Θα ήθελα να μιλήσουν οι παρακάτω συνάδελφοι βουλευτές και δύο υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, αλλά η παράκληση είναι να κρατηρούμε το χρόνο, διότι διαφορετικά δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Να σας ευχαριστώ.